Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 10 λεπτάκια μετά από τις 5. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, θα απουσιάσει σήμερα. Και ο Τσαλτίδης πήγε να προετοιμαστεί για το ντέρμπι. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, σήμερα Τρίτη 25 του Σεπτέμβρη, με όλη την ειδησιογραφία από τον Άρη σε ποδόσφαιρο. Μπάσκετ, έχουμε και παιχνίδι κιόλα σήμερα, στις 7 η ώρα. Ο Άρης φιλοξενείται στη Ρωσία από την Νίζνη Νόβγκοροτ, παιχνίδι για το οποίο θα ενημερωθείτε φυσικά μέσα από το Λαμπάουτ Άρης και από τον Λίμπερο. Και έχουμε να κάνουμε και το pre-game για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα μηνυματικά. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Ντέρμπι έχουμε άλλωστε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Το ρεπορτάζ τρέχει, Βασίλη Καβαδία, τι να κάνουμε. Έπρεπε λίγο εδώ πέρα να κάτι να τακτοποιήσουμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αφού άλλος έβγε και μας άφησε μόνος μας πάλι. Σκάνδαλο. Λοιπόν, θα συζητήσουμε λοιπόν όλα όσα έχουμε, γιατί έχουμε αγωνιστική δράση σήμερα. Έχουμε αγωνιστική δράση και αύριο με ένα παιχνίδι σημαντικό για τον Άρη, κυρίως από πλευράς γοήτρου, αν θέλουμε να το δούμε έτσι, γιατί το λέμε από την προηγούμενη εβδομάδα όταν έγινε γνωστή η κλήρωση με τον ΠΑΟΚ, ότι το συγκεκριμένο μάτς δεν κρίνει τίποτα πέραν του γοήτρου. Έτσι, από τη στιγμή που μιλάμε για έναν όμιλο και για άλλα δύο παιχνίδια που έχουν και οι δύο ομάδες, κόντρα μάλιστα στον Εργοτέλη και στον Αίτητο Σπάτων, του Σούλη Παπαδόπουλου. Δεν σημαίνει βέβαια όμως αυτό ότι ο Άρης θα παραταχθεί αδιάφορος σε αυτό το μάτς, έτσι προς Θεού. Η ομάδα ολοκλήρωσε σήμερα και την προετοιμασία της με μια πρωινή προπόνηση και έγινε γνωστή και η αποστολή με νέα πρόσωπα, με απουσίες για τον Πάκο Ερέρα και με τους δύο νεαρούς, τον Μπαγκαλιάνη και τον Καλίδη, όπως είναι υποχρεωμένη κάθε ομάδα να έχει δύο γηγενείς ποδοσφαιριστές στην αποστολή του κυπέλου. Έτσι λοιπόν ο Ερέρα πήρε μαζί του τους δύο αμυντικούς, οι οποίοι υπέγραψαν το καλοκαίρι επαγγελματικά στο συμβόλαιο και αυτή που δεν έχει στη διάθεσή του και τον Πέτρο τον Μπακούτσι. Κουέστα, Καντιμίρης, Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία, Κολάσο, Βέλεθ, Σόουζα, Ντιγκινή, Μπάσα Μενέντεθ, Γιουνές, Ματίγια, Μαύραη, Νασλίδης, Σιώπης, Κωνσταντινίδης, Μπακαλιάνης και Καλίδης. Είναι οι 18 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Πάκο Ερέρα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αφήνοντας εκτός τον Δελιζήση, τον Τζανακάκη, τον Μαρτίνες επίσης, που τον είδαμε να παίζει κάποια λεπτά στο φιλικό του. Στο φιλικό. Στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με τον Πας Γιάννενα. Το Βαλεριάν, ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη διάταση στον τετρακέφαλο. Και αλλάζοντας τον τερματοφύλακα, τον δεύτερο τερματοφύλακα, αυτό που βλέπετε την αρχή τη σεζόν δηλαδή. Στο προηγούμενο μας ήταν ο Αναγνωστόπουλος στον πάγκο. Σε αυτό το παιχνίδι θα είναι ο Καντιμίρης με τον Κουέστα να είναι η πιο σίγουρη, νομίζω, παρουσία στην ενδεκάδα του αυριανού αγώνα. Ο Άρης, ο οποίος θα καταλήσει ξενοδοχείο της πόλης για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για το αυριανό. Για να ξεκινήσει την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα. Κάποιος με έχει ματιάξει, Βασίλη Καβαδία, σήμερα. Δεν είναι η κατάσταση αυτή που είσαι μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τώρα που λείπει ο άλλος, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το χαλί. Α, έχει δοθεί τέτοια εντολή δηλαδή. Γιατί να μην μπορεί να ακουστεί στον αέρα αυτό το πράγμα, ρε Βασίλη, γιατί λοιπόν. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, θα πούμε ποια είναι η πιθανή εντεκάδα του Άρη στο αυριανό παιχνίδι. Ο Ερέρα πάντως κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για ακόμη μία φορά. Υπάρχουν βέβαια κάποιες παρουσίες που λίγο πολύ είναι σίγουρες στο αρχικό σχήμα, όπως αυτή του Κουέστα για παράδειγμα στο τέρμα. Θα δούμε αλλαγές. Δεν θα δούμε όμως πάρα πολλές, 3 με 5 το πολύ νομίζω θα είναι οι διαφοροποιήσεις στην εντεκάδα σε σχέση με το σχήμα το οποίο είδαμε στους Ζωσιμάδες το περασμένο Σάββατο. Το είπαμε και χθες, δεν έχει την πρόθεση ο Ερέρα να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, ρισκάροντας να χαλάσει και την ομοιογένεια και την όποια συνοχή έχει η ομάδα
αυτή την στιγμή. Θέλει να δει βέβαια κάποια νέα πρόσωπα. Δεν θα ρισκάρει όμως με ένα μαζικό rotation το οποίο μπορεί να λιώσει και την εικόνα της ομάδας του σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην κρίνει κάτι αλλά είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και το γνωρίζει ο προπονητής του Άρη λόγω της ομάδας που αντιμετωπίζει, έτσι, ο ΠΑΟΚ ο οποίος διαθέτει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ με ποιοτικές επιλογές, λόγω της έδρας η οποία και αυτή πάντα στα τοπικά ντέρμπι παίζει τον ρόλο της, είναι πολλά τα δεδομένα που επηρεάζουν τη σκέψη ενός προπονητή για το πώς θα προσεγγίσει αγωνιστικά ένα παιχνίδι και στην προκειμένη περίπτωση πώς επηρεάζει τον Ερέρα στην προσέγγιση του αυριανού αγώνα με τον ΠΑΟΚ, έχοντας βέβαια πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του και το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης την ερχόμενη Κυριακή στο Κλεινάνθης Βικελίδης. Μάλιστα να ανοίξω και μια παρένθεση εδώ πέρα και να αναφέρω ότι από σήμερα είναι στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια του μάτς της επόμενης Κυριακής, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Να αναφέρουμε και τις τιμές: 10 ευρώ στις θύρες 1 και 3, 15 στη θύρα 2, 25 στη θύρα 9, 35 στη θύρα 7 των επισήμων, 70 ευρώ στα VIP και όσον αφορά τα παιδικά, για ηλικίες από 5 μέχρι 15 ετών, 7 ευρώ στις θύρες 1 και 3, 10 στην θύρα 2, 20 ευρώ στη θύρα 9, 25 στη θύρα 7 των επισήμων και 50 ευρώ στα VIP. Για την αγορά του εισιτήριου που σημειώνει και η ΠΑΕ είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητας και του άμκα σας. Ξεκίνησε σήμερα η διάθεση των εισιτήριων από τις 10 μέχρι τις 6 από την boutique και από το www.viva.gr. Άρα όσοι είστε κοντά στο Βικελίδης τώρα, 5 και 22 είναι βλέπω, έχετε άλλα 40 λεπτά να πάτε στο Βικελίδης, να πάτε στην Πουτή και να πάρετε το εισιτήριο για το μάτς της Κυριακής. Και από ό,τι βλέπουμε και από την ενημέρωση που υπάρχει από την ΠΑΕ Άρης, για το ωράριο διάθεση των εισιτήριων ημέρες Σάββατο και Κυριακή θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση από την ομάδα μέσα στις επόμενες ημέρες. Και για να συνεχίσω αυτό που έλεγα κλείνοντας αυτή την παρένθεση στον Φαρταστήρια, ο Ερέρα έχει στο μυαλό του και το μάτς της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης. Θα φανεί από τις επιλογές που θα κάνει αύριο, όπως νομίζω φαίνεται και από τις απουσίες που θα έχει, από τους παίκτες που δεν θα χρησιμοποιήσει, να το θέσω καλύτερα. Ήδη βλέπουμε ότι ο Δελιζής και ο Τζανακάκης έχουν μείνει εκτός 18άδας, έχοντας διακρίνει ο Ερέρα ότι χρειάζονται και κάποιες ανάσες οι συγκεκριμένοι και έχοντας και επιλογές για τις θέσεις του, για τις δύο συγκεκριμένες θέσεις, για τον ένα στόπερ δηλαδή και για τον δεξιό μπακ, γιατί έχει διακρίνει και αυτός ότι η ομάδα βγάζει μια κούραση, της λείπει ένταση, της λείπουν τα τρεξίματα και θέλει λίγο να δώσει ανάσες σε ποδοσφαιριστές, να δει και άλλους ποδοσφαιριστές, γιατί διαθέτει ένα γεμάτο ρόστερ, έχει ένα βάθος πάγκου που μπορεί να διαχειριστεί και σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσει και σε συγκεκριμένες αλλαγές αύριο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πριν πάμε λοιπόν να αναλύσουμε για εντεκάδες, Άρη, ΠΑΟΚ κτλ., ένας παίχτης ο οποίος θέτει υποψηφιότητα για την εντεκάδα, θα τον δούμε στο αυριανό παιχνίδι, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει νομίζω ακόμα αν θα το δούμε βασικό ή αναπληρωματικό, είναι ο Θωμάς Ναζλίδης, ο οποίος έκανε σήμερα μια δήλωση στην Άρης TV, στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Άρης στο YouTube. Πάμε να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε. Με ένα ντέρμπι που έχει λείψει πολύ από την πόλη, πιο πολύ σημαντικό δεν είναι τόσο το βαθμολογικό, γιατί πιστεύω και ότι και οι δύο ομάδες θα περάσουν την επόμενη φάση, όσο το γόητρο και το να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Ξήτες είναι για να μαθαίνεις. Άμα δεις τα λάθη σου και προχωρείς παρακάτω, είναι για καλό. Εμείς αυτό έχουμε πει, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ξέρουμε ότι το επόμενο μάτς είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μάτς. Οπότε τα αφήνουμε πίσω στο προηγούμενο και πάμε να τα δώσουμε όλα για να καταφέρουμε να κάνουμε περήφανο τον κόσμο μας. Ξέρουμε πόσο ιδιαίτερο παιχνίδι είναι για όλους όσοι ζουν στη Θεσσαλονίκη. Εμείς που είμαστε από εδώ και έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα παιχνίδια. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να το περάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και στα νέα παιδιά, για να καταλάβουν σε τι παιχνίδι θα πάνε να παίξουμε. Πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι από όλες τις πλευρές. Αυτά λοιπόν από το Θωμά Ναζλίδη, σε αυτή τη σύντομη που έκανε, είναι η αλήθεια τοποθέτηση, στο κανάλι της ΠΑΕ Άρης, στο YouTube. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο ανέφερε ο Ναζλίδης, δηλαδή η προετοιμασία των υπόλοιπων παιδιών που δεν έχουν εικόνα και δεν γνωρίζουν τις καταστάσεις και τις συνθήκες ενός τοπικού ντέρμπι και ειδικά ενός ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και γίνεται και μια δουλειά από τους γνωρίζοντες, είναι η αλήθεια πάνω σε αυτό το ζήτημα, από χθες. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά με τη βοήθεια των δύο ηχοληπτών που έχω απέναντί μου,
Έτσι. Δεν μπορούμε να κουμαντάρει ένα, φέρα και δεύτερο. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε και αν μας βοηθήσει η τηλεφωνική επικοινωνία, έχουμε έναν ενδιαφέρον καλεσμένο εν ώψη ΠΑΟΚΑΡΙΣ, ανάλυση εντεκάδων και φυσικά οι δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω στο μικρόφωνο, με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Τρόπος επικοινωνίας μηνυματικός για την ώρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 και γράφετε και το μήνυμά σας, γιατί έχουμε ένα καλεσμένο που πολύ φαντάζομαι θα θέλετε να του στείλετε ένα μήνυμα. Ένας καλεσμένος ο οποίος ξέρει από ΠΑΟΚΑΡΙΣ αρκετά καλά, έχει ζήσει αρκετά και έχει σκοράρει κιόλας σε ένα συγκεκριμένο. Το παρακάτω ηχητικό θα τον προλογίσει και μετά εμείς θα τον καλησπέρισουμε. Μετά το 60, κατοχή για τον Άρη, ο Κόκε, ο Κρέσιτς, 1-0. Σκοράρει ο Χαβίτο. Φρανσίσκο, καλησπέρα. 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 Το άκουσες, φαντάζομαι. Το θυμήθηκες. Ναι, και το είδα πολλές φορές. Εντάξει. Έχεις αυτή η στιγμή στην καριέρα σου, είναι έτσι πιο χαρακτηριστική η παρουσία σου στον Άρη. Εκείνο τον γκολ που είχες πετύχει στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκείνο βέβαια ήταν για το πρωτάθλημα. Αύριο υπάρχει ένα παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο, μετά από 4 χρόνια ξανά, ντέρμπι το οποίο το έχει ζήσει πάρα πολλές φορές εσύ ως ποδοσφαιριστής της ομάδας. Φρασίσο, μας ακούς? Ναι. Λέω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχει ζήσει πάρα πολλές φορές και άλλες με ευχάριστες αναμνήσεις, άλλες με δυσάρεστες. Ναι, και εμείς ξέρουμε είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις για διαφορετικούς λόγους, αλλά εμείς μετά από πολλά χρόνια που δεν κερδίσαμε εκεί, που περάσαμε, που χάσαμε πολλές αγώνες εκεί, τελευταία χρόνια που ήμουν εγώ εκεί, κερδίσαμε μετά 12 χρόνια και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και πολύ χαρούμενος από τέτοια βράδια. Και τώρα ανοίγει πάλι το λογαριασμό, όπως λέμε εμείς. Ναι. Γιατί έχει χρόνια που ο Άρης ήταν γάμα και βήτα και τώρα πάλι ξεκινάει τα ντέρμπι που όλοι θέλει να το δει, που είναι πολύ καλής αγώνας για το κόσμο, για τα παιχνίδια, για τις ομάδες που το χρειάζεται το πρωτάθλημα και το κύπελο, αυτά τις αγώνες. Ναι. Το γκολ στην Τούμπα ή το γκολ με την Ατλέτικο? Είναι δύο... Ή το γκολ με τη Σαραγώσα. Αυτό, τρεις ήταν η ιστορία των Άρη. Για μένα είναι τις τρεις, δεν μπορώ να λέω ένα. Ναι. Όμορφο είναι ο πιο όμορφο Ατλέτικο, αλλά ναι, σίγουρα. Σημαντικό είναι και τα τρεις και τα τρία. Δεν μπορείς να διαλέξεις δηλαδή. Ναι, είναι πολύ δύσκολο γιατί ήταν πολύ σημαντικό και είναι μοναδικές βραδιά που πέρασα τότε. Έχεις ζήσει αρκετά τέτοια παιχνίδια. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη που θα μπουν αύριο στο γήπεδο, σχεδόν όλοι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να έχει ζήσει πάλι ένα τέτοιο παιχνίδι, θα το βιώσουν για πρώτη φορά. Και θα το βιώσουν για πρώτη φορά κιόλας εκτός έδρας, που είναι έτσι ακόμα πιο δύσκολο, αν βάλουμε και τον δεδομένο βαθμό δυσκολίας αγωνιστικά σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Με τι ψυχολογία μπαίνει σε ένα τέτοιο μάτς? Πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Να πας εκεί, να ξέρεις οι οπαδούς θα είναι πάνω σου, να φωνάσει, να λέει πολύ κακή πράγματα. Ναι. Αλλά ο ποδοσφαιριστής πρέπει να πάει μέσα να κάνει τη δουλειά. Δεν φωνάσει, μην κάνει τίποτα, μην φωνάσει με κανένα ή άλλο μαλάκα, γιατί είναι χειρότερο. Ναι. Μην λες τίποτα, εγώ ναι. Έκανα πάντα το ίδιο. Εγώ πήγα εκεί, μου λένε κακέ πράγματα, εγώ γελάω. Γελάω και ναι. Κάνω το δουλειά μου και παίξω. Κάποιες φορές παίξω καλά, άλλες φορές δεν παίξω τόσο καλά, αλλά γελάω. Γιατί άμα κάνεις κάτι πλάκα, είναι χειρότερο. Γιατί ο παδός είναι πάνω, γιατί της είναι πιο νευρισμένο και θα είναι ανάποδα για σένα. Και δεν χρειάζεται τέτοιο αγώνα. Τέτοιο αγώνα πρέπει να τους κάνει ήρεμους.
Σίγουρα, σίγουρα. Πάνω κάτω αυτά που είπε και ο Νέτο που τον είχαμε εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα καλεσμένο στην εκπομπή, πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος και προσιλωμένος στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα μέσα στο γήπεδο και να μην επηρεάσεις την ατμόσφαιρα, όσο δύσκολο βέβαια και αν είναι. Και εσύ και ο Νέτο το έχετε ζήσει αυτό πολλές φορές στην Τούμπα. Ναι, εκεί αυτό που σου είπα, να πας μέσα να κάνεις τη δουλειά σου. Μην τρελαθείς με οπαδού, με διατησία, με τις παίκτες του ΠΑΠ που σίγουρα θα κάνει κάτι να είσαι νευρισμένο. Πάει εκεί, κάνει η πλάν που έχει για τέτοιο αγώνα ο προπονητή και η ομάδα. Να γελάς πάντα, γιατί άμα φωνάσεις γι' αυτό θα φας και κάρτα. Ναι. Και να κάνεις τα δουλειά σου. Μετά είναι άλλο πράγμα. Εσύ κάνεις τα δουλειά σου και μπορεί να κερδίσεις εκεί. Γιατί τώρα βλέπω πρωτάτημα είναι λίγο διαφορετική. Η ομάδα δεν κερδίζει τόσο εύκολο. Η ομάδα που είναι κανονικά πάνω. Ναι. Αλλά άλλαξε λίγο το πρωτάτημα και μπορεί να κάνει πολύ καλή πράγματα ο Άρης. Γι' αυτό το λέω. Μιας που πήγες στο πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν έχεις σίγουρα παρακολουθείς την πορεία της ομάδας, δεν ξέρω αν έχεις δει και κάποια από τα παιχνίδια της μέχρι στιγμής. Είδα φάσεις. Βλέπω αγώνα και οι φάσεις που μπορώ να το δω σε διαφορετικές αγώνες, το βλέπω τα γκολ, τα assist, τα shoot και βλέπω ουπαμολογία πώς είναι. Το βλέπω διαφορετικά τώρα όλα. Ναι. Πάντως έχει ξεκινήσει, αν εξαιρέσουμε την ήττα από τον Πας Γιάννα το περασμένο Σάββατο, άρεσε, έχει ξεκινήσει αρκετά καλά στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει όλες τις αγώνες. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι φανταστικό. Κανένας είδα να κερδίσει ένα πρωτάθλημα όλες τις αγώνες. Πρέπει να ξέρεις αυτό. Ναι. Κανονικά ο παντού μόνο χάσεις ένα αγώνα, τώρα χάσουμε, πάλι. Να θυμίσω εγώ, Φρανσίσκο, το ξεκίνημα που είχατε κάνει εσείς τότε που είχε επιστρέψει ο Άρης από τη Β' Εθνική, που πηγαίνατε από ισοπαλία σε ισοπαλία, έτσι. Πότε? Όταν τη σεζόν 2006-2007, όταν είχες έρθει στην ομάδα. Ναι. Που η ομάδα δυσκολευόταν πολύ να κερδίσει τότε. Κάνουμε πολλές χι. Ναι, ναι. Παίξαμε πολύ καλά, κάνουμε χίλια ευκαιρία, χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Και εδώ το πιστεύουμε εμείς. Και εμείς με μια ευκαιρία που μας κάνει να μας βάλουν γκολ. Και δεν παίρνουμε το βασμό. Και μετά το δεύτερο γύρο, στην πρωτάθλημα κερδίσαμε, πάλι κερδίσαμε και είμαστε τελευταία τέταρτος. Που δεν το πιστεύει κανένας. Εμείς το λέμε και προπονητής το είπα. Όλος είπα, άμα ομάδα είμαι εγώ ή δεν είμαι εγώ εδώ, θα είναι τέταρτο. Μέσα στο τέσσερις. Δεν το πιστεύει κανένας και εκεί είμαστε. Άρα θέλει και υπομονή τώρα, εντάξει, γιατί αυτό που είπες και εσύ, ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν και ένα κακό αποτέλεσμα όπως αυτό. Βέβαια, βέβαια. Και μέσα στη Χαριλάου που δεν θέλουμε κανένας, αλλά έχεις ημέρες που δεν έχεις καλή ημέρα εσύ ή δεν έχεις παίκτες που θέλει, η άλλη ομάδα είναι καλά ή έχεις κακή τύχη, είναι πολλά πράγματα μέσα σε μια αγώνα. Γι' αυτό πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Πιο πολύ τις παίκτες και η ομάδα. Ο παδούς κανονικά θέλει να κερδίσει πάντα. Καλά, εννοείται αυτό. Πάντως ο Άρης έχει κάνει ένα πολύ καλό ρόστερ μέχρι στιγμής με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Ναι, είδα η ομάδα και μου παίρνουν τηλέφωνο για κάποιους παίκτες που πήγαινε εκεί. Και μου αρέσει η ομάδα που έχει και εκεί το style που παίξει. Γιατί παίξει επιθετικό, αλλά με ένα πράγματα οργανωμένη. Είναι πολύ η ομάδα οργανωμένη. Ένα ισπανικό μοντέλο ποδοσφαίρου, το οποίο το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Έτσι. Ναι, κάπου εκεί. Γιατί ο προπονητής είναι Ισπανός, έχει Λατίνους παίκτες, αλλά πρέπει να παίρνεις και τις παίκτες να μάθει αυτό. Καθένας το ρόλο σου. Και σιγά σιγά θα βλέπουμε το σκορ και τους αγώνες πολύ καλά για να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσει. Κάποια στιγμή δεν παίξει καλά, παίρνει τα 3 βαθμού και άλλη μέρα βλέπουμε. Άμα χάσεις, μην τρελαθείς και ακόμα έχει πολλές αγώνες μπροστά. Εσύ, βλέποντας έστω από αυτά τα στιγμιότυπα τα οποία βλέπεις και με βάση το ρόστερ και έχοντας έτσι και μια εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος, πού εκτιμάς ότι μπορεί να φτάσει ο φετινός Άρης, γιατί η φετινή χρονιά ξεκίνησε με μια μεγάλη αισιοδοξία ότι ο Άρης μπορεί να καταφέρει κάτι πολύ καλό στο τέλος της. Ναι, τώρα εγώ λέω είναι τώρα πολύ νωρίς να βλέπεις αυτό, γιατί ναι. Πρέπει να περάσει κάποιος αγώνας ακόμα, το μισό πρωτάθλημα, το Ιανουάριο, πρέπει ναι. Η ομάδα πού είναι εκεί, γιατί βλέπεις καθένα πώς παίξει, άμα κερδίσει, άμα αυτό δεν κερδίσει.
Εκεί μπορείς να δεις ποιος θα είναι πάνω κάτω λίγο εκεί. Μπορεί να αλλάξει ένα ή δύο ομάδα που αλλάξει μετά, αλλά εκεί το βλέπεις λίγο καλύτερο. Τώρα είναι πολύ νωρίς, γιατί είναι 3-4 αγώνες που μπορεί μια ομάδα να παίξει με ομάδας που δεν είναι καλά τώρα και κερδίσει 3 συνέχεια και λέει «Ω, αυτή η ομάδα είναι πάνω». Μετά παίρνει η ομάδα δυνατές και χάσει και είναι κάτω. Δεν το βλέπεις τώρα. Είναι πολύ μικρή τη διαφορά βαθμολογία και είναι πολύ λίγος αγώνας. Αλλά όπου βλέπω όχι μόνο το σκορ και τα νίκη και τέτοια, εγώ είδα τις φάσεις και μου αρέσει που πέσει καλά ο Άρης και κάνει ευκαιρίες. Γιατί μια ομάδα μπορεί να κερδίσει 1-0 και κάνει 2 ευκαιρίες. Αυτό μια μέρα ή 2 μέρες τελειώσει. Άρα βλέπω παίξει καλά, παίξει γρήγορα, με μυαλό και κάνει πολλές ευκαιρίες. Διαφορετικές ευκαιρίες. Δεν είναι μόνο η φάουλ, η κόρνερ. Όχι, έχει διαφορετικά πράγματα και αυτό είναι το καλό. Γιατί άμα πέσει με μια ομάδα, παίξεις ένα ρόλο και παίξεις μόνο εντάξει, τα στική γρήγορα από πλάγια, η άλλη ομάδα μπορεί να παίξει κατευθείαν. Είναι... Μ' αρέσει που έχει διαφορετικά πράγματα. Ναι, κατάλαβα. Εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης στέλνει μήνυμα. Έχουν στείλει κι άλλοι βέβαια και λέει: «Πες το Χαβίτο, τον αγαπάμε». Βλέπεις ο κόσμος όσα χρόνια κι αν περάσουν ότι δεν σε ξεχνάει. Ναι, ξέρω. Αυτό είναι ο πιο πολύ που μου αρέσει από τον κόσμο. Και όπως είμαι στη Κέρκυρα και Πανθρακικό και τέτοια, ο κόσμος μου βλέπει στον δρόμο: «Ε, γεια σου, τι κάνεις, είμαι από Θεσσαλονίκη». Μου λένε: «Γεια σου, σαν να είμαι από το χωριό μου». Και μ' αρέσει αυτό. Αυτό μ' αρέσει. Γιατί σημαίνει για μένα έκανα κάτι κακό εκεί. Κάτι καλό. Καλό, ναι. Ομάδα. Καλό δουλειά. Εγώ προσπάθησα, ο καλύτερο από μένα και κάποια στιγμή έβαλα γκολ και είναι χαρούμενοι όλοι. Και άλλη στιγμή χάσα γκολ και είμαι και χάλια κι εγώ. Πάντως σίγουρα νομίζω, μιας που πιάσαμε έτσι τη δική σου παρουσία στην ομάδα και ανοίξαμε αυτή την παρένθεση, όταν ερχόσουν τότε το 2006, δεν περιμένεις ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, έτσι. Να μείνεις δηλαδή τόσα χρόνια εδώ πέρα να... Όχι. Εγώ πήγα εκεί και λέω, θα κάνουμε 2 χρόνια. Λέω, άμα δεν είμαι καλά εγώ εκεί, δεν ξέρω τίποτα από εκεί. Εντάξει, 2 χρόνια, θα δούμε. Και μετά είμαι πολλά χρόνια και μεγαλώσα εκεί. Για να επιστρέψουμε λίγο στα του ποδοσφαιρικού Άρη, στο αγωνιστικό. Αυτό που λέγαμε και πριν ότι ο Άρης παίζει ένα ισπανικό μοντέλο ποδοσφαίρου. Ο Άρης με τον προπονητή που έχει προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό όταν έχει ξεκινήσει να δουλεύετε, Χάβη, από το καλοκαίρι, πόσο διάστημα θέλει για να αρχίσει η ομάδα να το βγάζει μέσα στο γήπεδο? Είναι μια πράγματα που παίχτης που έχει, ναι, και οι παίχτες που παίξει πριν. Γιατί κάποιος παίχτης είναι πολύ καλό, αλλά μπορεί να παίξει σε μια ομάδα που παίξει μόνο κεφαλιά και τέτοια. Και είναι πολύ καλό παίχτης και πρέπει να παίρνει τέτοιο μοντέλο. Μπορεί ένα παίχτης έρθει από μια ομάδα που παίξει τέτοιο μοντέλο και το παίρνει κατευθεία. Χρειάζεται λίγο χρόνο, λίγο χρόνο, 3-4 μήνες. Κάποιος παίχτης είναι... χρειάζεται παραπάνω. Αλλά το βλέπω καλά. Αυτό που είδα εγώ, οι παίχτες το παίρνει γρήγορα και έχει παίχτες που παίξει σε διαφορετικές πρωτάτημα που είναι τέτοιο μοντέλο. Δεν είναι πολύ διαφορετικό. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι το αυριανό παιχνίδι, επειδή είναι και ένα μάτς για τους ομίλους του κυπέλου, δεν την είχατε ζήσει ποτέ εσείς αυτή τη διαδικασία στο κύπελο, είναι όμιλοι πλέον, το ότι δεν κρίνεται κάτι και το ότι και οι δύο ομάδες θα κάνουν αλλαγές θα επηρεάσει κάπως το παιχνίδι? Κανονικά θα κάνει κάποιες αλλαγές, κανονικά. Αλλά δέρβι είναι δέρβι. Και δέρβι Θεσσαλονίκη σημαίνει ζωή για πολλούς παίκτες, για πολλούς οπαδούς, για και τις δύο ομάδες. Ναι. Δεν υπάρχει διαφορά άμα είναι ένα γάμα και β και άλλο α και αυτό παίξει τσάμπιον ή άλλο παίξει κύπελο. Αυτό είναι δέρβι. Το θέλει να κερδίσει όλοι. Ναι. Όλοι. Γιατί άμα κερδίσεις θα έχεις μισό χρόνια μέχρι να παίξεις το άλλο δέρβι που γελάει ένα από τον άλλο. Κοίτα, το άλλο δέρβι δεν είναι πολύ μακριά. Σε ένα μήνα είναι για το πρωτάθλημα, εντάξει. Αλλά ένα μήνα, αλλά ακόμα έχεις άλλο. Και άμα το σκερδίσεις στο σπίτι του, είναι πολύ χάλια για τους οπαδούς. Και τον Άρη και το ΠΑΟ. Γιατί και για τον ΠΑΟ, πότε κερδίσαμε εκεί, εμείς είμαστε μια ώρα και κάτι να φεύγουμε από εκεί. Αλλά η παίχτη που πάω είναι 3 ώρες εκεί που να φύγει εκεί. Είναι πολύ σημαντικό για τους οπαδούς, για τις ομάδες, για το εικόνα της ομάδες και για τις παίχτες βέβαια. Αλλά
ξέρει, παίξει και πρωτάθλημα και κύπελλο, σίγουρα μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά παίκτης είναι όλοι από τη ομάδα. Δεν είναι παίκτης, αυτός είναι χειρότερο από αυτός. Όχι, είναι, είναι από τον πάγκο, αλλά είναι παίκτης και έχει πολύ ποιότητα. Αλλά όλοι θέλουν να τους κερδίσει. Σίγουρα. Μακάρι, μακάρι, φιόλων είναι αυτό. Εσύ τώρα η φετινή σεζόν πού σε βρίσκει? Εγώ είμαι του ομάδα που ήμουν πέρσι στην Κόρια, εγώ δίπλα στο χωριό μου. Ναι. Θέλουμε να ανεβάσουμε πάλι, είμαστε δεύτερος τώρα. Και νομίζω παράλληλα πέρσι... πας για προπονητής. Ναι, κάνω το μάθημα και για προπονητής και μετά βλέπουμε άμα το κάνω εδώ, εκεί, δεν το κάνω ή κάνω άλλα πράγματα, αλλά το έχω. Και θέλω γιατί θέλω να είμαι κοντά στο ποδόσφαιρο. Όλοι που είναι, είμαστε ποδοσφαιριστής, θέλουμε να είμαστε πάντα στο ποδόσφαιρο. Άρα μας σε λίγα χρόνια ψάχνουμε προπονητή, να σε έχουμε... Μπορεί να είμαι εκεί. Τώρα είμαι στο... Το, πώς το λέμε εμείς, το χρόνια 2, level 2. Ναι. Εμείς εδώ χρειάζεται και άλλο level, αλλά το κάνω σιγά σιγά μέχρι να τελειώνω να παίξω ποδόσφαιρο. Ακόμα, ακόμα έχω χρόνια που, που είμαι πολύ καλά ακόμα φυσική κατάσταση. Και μέχρι τότε το κάνω και κάνω άλλο πράγματα και βλέπω. Αλλά είμαι εκεί, ακόμα παίξω. Ωραία, ωραία. Φρανσίσου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αφηθούμε τα καλύτερα σε ό,τι και αν, κάνεις και γιατί όχι κάποια στιγμή οι δρόμοι, ο δικός ο δρόμος με τον Άρη να συναντηθούν ξανά. Ευχαριστώ εγώ και περιμένω να δω άμα μπορώ να το δω από το ίντερνετ το ντέρμπι, δεν ξέρω άμα μπορώ, προσπαθώ. Mm-hmm. Και περιμένω να κερδίσει όπως λέμε τον Άρη γιατί είμαι, είμαι άλλο ένα Αριανός, όπως είπα πολλά χρόνια. Και να έχει αυτό που λέω για τους οπαδούς, για τους παίκτες, ηρεμία και να πέσει πάντα καλά, να δώσει όλα και τα πράγματα, τα καλά πράγματα θα έρθει σίγουρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστώ για Χάβη, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Φρανσίσκο Χαβίτο. Μας έβαλε λίγο στο κλίμα. Δυνάμωσε τώρα το χαλί από πίσω. Το ποιοτικό χαλί του Χρυσάνθου. Έτσι, τόσο. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτά από τον Φρανσίσκο Χαβίτο. Είναι ένας από τους πρώην παίκτες του Άρη που μας βάζει στο κλίμα για το... που είναι ικανός να μας βάλει στο κλίμα για το αυριανό ντέρμπι και μας έβαλε. Είναι άλλωστε και ένας παίχτης που έχει βάλει τη σφραγίδα του σε ένα τοπικό ντέρμπι, Παουκάρης, σε Ντούμπα. Έστω και αν εκείνο ήταν για το πρωτάθλημα. Ξέρει από αυτά τα παιχνίδια. Σε αντίθεση με τους περισσότερους παίχτες του Άρη, οι Έλληνες έχουν μια εικόνα βέβαια. Εντάξει, Καμήλο στο Βασίλη θα μου έχει τόσο. Λοιπόν, ναι, εντάξει, γιατί για το Θεό. Λοιπόν, οι Έλληνες έχουν μια εικόνα. Δεν το έχουν ζήσει βέβαια από μέσα. Αυτοί που δεν έχουν εικόνα είναι οι ξένοι. Εντάξει, και θα είναι ιδιαίτερο και για τους μεν και για τους δε το αυριανό ντέρμπι. Έστω και αν οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλαράκι μου. Θα σου δώσω ψηλά μετά. Λοιπόν, την κατάσταση του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Λοιπόν, μετά από τις 6 θα... με συγχωρείτε. Θα μιλήσουμε και για την πιθανή εντεκάδα του Άρη. Θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά και το Χρύσανθο Τσαλτίδη για ένα σχόλιο εν ώψη του αυριανού αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας. Αναφέραμε νωρίτερα και την αποστολή με τον Μαύραη να είναι το νέο πρόσωπο ή το πρόσωπο που ξεχωρίζει, αν θέλετε, από τη 18άδα που ανακοίνωσε ο Πάκο Ερέρα μετά από το τέλος της σημερινής πρωινής προπόνησης. Μαζί μας είναι ο Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο, με οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου 5 με 6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας παρακαλώ. Τον Φτίκα θα τον βρείτε από όλους 37-39. Πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα, αφού ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και επιστρέφουμε με εντεκάδες, με Χρύσανθο Τσαλτίδη και με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ μας επιστρέψαμε στα 7 λεπτά και μετά από τις 6, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα ανοίξουμε και λίγο αργότερα τις τηλεφωνικές γραμμές, καθώς ντέρμπι έχουμε αύριο. Και για αυτό το ντέρμπι θα συζητήσουμε με τον Χρύσανθο Τσαλτίδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, Χρύσανθο. Τι γίνεται?
Βλέπεις το χαλί σου, παραμένει ευλαβικά, έτσι, δεν, όχι ότι επειδή... θέλετε να απολυθείτε. Όχι επειδή λείπεις, ας μην μπήκαμε στον πειρασμό να τα αλλάξουμε, ας πούμε. Ο ηχολήψη ξέρει, φίλε, ότι αν αλλάξει θα απολυθεί, οπότε δεν τίθεται ζήτημα. Να σου κάνω λίγο... Όχι, ο Λίπτς απαντάει, αλλά δεν άκουσα. Λοιπόν, θέλω να το πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα αγωνιστικά του αυριανού αγώνα, να μου πεις αν έχει καλό καφέ στο Ρεόκαστρο, φίλε. Θα πάρω έναν φίλο μου διαιτητή. Οπα. Μολυτό μου. Ναι. Ο οποίος πίνει καφεδάκι εκεί. Ναι. Μετά πάει και κουράζεται σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, το οποίο προτιμούσαν και οι αρχαίοι Μακεδόνες. Γιατί ήταν το όπλο τους. Ναι. Και έχει και πολύ ωραία έπιπλα εκεί. Και αν τα συνθέσεις όλα αυτά, νομίζω ότι ναι, είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για να πίνεις καφεδάκι, να ξεκουράζεσαι, να απολαμβάνεις τις υπηρεσίες, να πίνεις και ένα κρασάκι παράγκα, για να έτσι γλυκαθείς λίγο. Οπότε ναι, θεωρώ πως είναι μια καλή προοπτική. Σίγουρα κάποιοι φίλοι μου διαιτητές το ακολουθούν πολύ τακτικά το συγκεκριμένο. Το τρίπτυχο, καφέ, ξενοδοχείο και παράγκα, κρασί παράγκα εννοώ, έτσι που βρεθεί κανένας. Και περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Μάλιστα. Ωραία. Θα πάμε λοιπόν και εμείς στο Ρεόκαστρο κάποια στιγμή. Να πάμε. Αυτοί πάντως που πήγαν μερικές φορές είδαν κάποιους να διασκεδάζουν και με το καφεδάκι και με το κρασάκι. Α, ωραία. Τους έχουν και στιγμιότυπα. Α, υπάρχει και τέτοιο, για τέτοιο υλικό. Μάλιστα. Αν χρειαστεί. Ωραία. Πάμε λοιπόν στα αγωνιστικά, γιατί έχουμε αύριο ένα παιχνίδι. Δεν κρίνεται κάτι, αλλά έχει τη δική του σημασία. Υπάρχει το γόητρο που έχει πάντα ένα παοκάρι, ένα Άρης ΠΑΟΚ. Όπως θέλει μπορεί να το πει ο καθένας. Με έναν Άρη να πηγαίνει στην Τούμπα λίγες ημέρες μετά από μια ήττα που δεν έφερε κρίση στην ομάδα, αλλά έφερε σίγουρα έναν φυσιολογικό και δεδομένο προβληματισμό. Εγώ είδα ανθρώπους να θέτουν θέμα προπονητή. Όχι, αυτό εντάξει, είναι υπερβολή. Κάτι που δείχνει ότι ή τελείως άσχετοι είναι κάποιοι, ή κάτι άλλο, παιδί μου. Δεν είναι δυνατόν να θέτεις θέμα προπονητή και μία αξιολόγηση των καλών ποδοσφαιριστών κτλ. Και μάλιστα το πρωί είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που θεωρώ απόλυτα σοβαρό και μου έλεγε μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Μπήκε στη λογική του να το σκεφτεί, μπριζώθηκε. Και αυτό γίνεται γιατί πάρα πολύ απλά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις, είτε το πολύ καλό είτε ένα άσχημο αποτέλεσμα. Δεν γίνεται ο Άρης ξαφνικά μετά από τρεις νίκες να θεωρείται φαβορί για το πρωτάθλημα και να λέμε τα it's coming home και θα το πάρουμε και τέτοια. Και ναι, να εναρμονιζόμαστε πλήρως με αυτό που κοροϊδεύαμε τόσα χρόνια για τους πρωταθλητές Αυγούστου και το πρωταθλητές Σεπτεμβρίου. Παρ' ήταν ο Άρης πρωταθλητής Σεπτεμβρίου. Αυγούστου, συγγνώμη. Και την ίδια στιγμή να μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία. Και επειδή έρχεται ένα ανάποδο αποτέλεσμα, με τον τρόπο που ήρθε, μια κακή εμφάνιση που το σημειώσαμε, την είπαμε και την ώρα του αγώνα το σημειώναμε και το περιγράφαμε. Να φέρουμε την καταστροφή, να λέμε για προπονητή ο οποίος τρέχανε οι άλλοι περισσότερο. Μπαίνουν κάποιοι σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό του Βόνη. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή να πάμε και εμείς σε μια διαδικασία χρεοκοπίας, αλλά να μην πέσουμε, να μας σώσουν, να αρχίσει το σπρόξιμο από τις πρώτες αγωνιστικές και επειδή όντως προσφέρουν αυτά τα παιδιά συγκριτικά με αυτό που περιμέναμε, πρόσεξε. Ο Παναθηναϊκός λένε ότι παίζει μπαλάρα και διάφορα τέτοια πράγματα. Καμία μπαλάρα δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Τι κάνει όμως ο Παναθηναϊκός. Περίμενε αυτά τα παιδιά να είναι για το 3, για το 4, για το 5 και αποδίδουν 7, αποδίδουν 8. Και φυσικά έχουν αποτελέσματα. Και φυσικά έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τον Δόνη, αλλά την ίδια στιγμή, αν αυτά τα παιδιά τα μάζευε ο Άρης και με αυτή την ομάδα ξεκινούσαμε το πρωτάθλημα, θα είχαμε 233 διαρκείας. 233 και αν και γκρίνια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν γίνεται επειδή έκανε 3-4 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός και να δούμε κατά πόσο αυτά τα παιδιά θα έχουν διάρκεια. Που αν θες για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου θα πρέπει να έχουν διάρκεια. Ναι, αλλά μπαίνουμε σε μια τέτοια σύγκριση. Να πάρουμε κι εμείς λοιπόν 20χρονους πολύ καλούς στην ηλικία τους και να παίξει ο Άρης με αυτούς. Δεν θα παίξουν στον Άρη. Δεν θα παίξουν αυτά τα παιδιά στον Άρη.
Τέλος πάντων, αυτό που τα λέω αυτά για τον εξής λόγο, ότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι ο Πάκο Ερέρα είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, και αυτό φάνηκε και στην προετοιμασία και στο ξεκίνημα και με τις επιλογές που έγιναν ποδοσφαιριστών από τον Ισπανό τεχνικό. Αλλά δεν γίνεται να μιλάμε για μία αξιοποίηση του ρόστερ όταν οι 4-5 ποδοσφαιριστές που προορίζονται και για βασική έχουν έρθει 20 Αυγούστου και οι υπόλοιποι καλοί ποδοσφαιριστές που είχε ο Άρης κάνανε προχθές 53 λάθη. Δηλαδή φταίει ο Ερέρα για το λάθος που κάνει ο Ματέο Γκαρσία και δέχεται στον γκολ, ή την καρτεμιά αυτή με την καραμπόλα που πάει μπάλα στα δίχτυα. Φυσικά γι' αυτό. Φταίει για το γεγονός ότι ο Μπρούνο Γκάμα δεν έχει κάνει προετοιμασία ή ο Μαυρά ήρθε προχθές στην ομάδα. Δηλαδή άμα αρχίζουμε όμως και μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία, τότε αυτομάτως θα χαθεί μπάλα. Μπορώ να σου πω ότι για μένα είναι περίεργο που δεν συνέτησε τον Γιουνές στον τρόπο παιχνιδιού που το επισημάναμε και την ώρα του αγώνα, που ήταν συνεχώς εκτός περιοχής. Ναι. Εκεί ναι, θα ρίξω ευθύνη στον προπονητή. Θα ρίξω ενδεχομένως ευθύνη στον προπονητή για την αργοπορία στις αλλαγές. Αλλά από αυτό, από τα συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία θεωρητικά είναι λάθη, έτσι, γιατί, άμα έπαιρνε τον κόλπο του Δελιζή, θα λέγαμε άλλα πράγματα. Θα λέγαμε άλλαξε τη ροή του αγώνα με τις τρεις αλλαγές και διάφορα τέτοια. Ή αν έμπαινε τον γκολ του Ματέου. Πάντα. Έτσι. Καλά, μα έμπαινε τον γκολ του Ματέου και ήταν ένα άλλο αποτέλεσμα. Τώρα θα λέγαμε πάμε για πρωτάθλημα. Αλλά μετά, αν δεν γίνεται δουλειά. Αλλά επίσης δεν γίνεται. Ενώ δεν γνωρίζουμε πάρα πολλές παραμέτρους και σίγουρα δεν γνωρίζουμε προπονητική, να αξιολογούμε με έναν λανθασμένο τελείως τρόπο τη δουλειά ενός ανθρώπου που εγώ θεωρώ ότι όχι ο Ερέρα, ο κάθε προπονητής με 18 καινούργιους ποδοσφαιριστές, από τους οποίους 18 ή 11 παίζουν πρώτη φορά μαζί φυσικά και οι 2 ή 3 έχουν μείνει από πέρσι, σε ένα άλλο πρωτάθλημα, β' εθνικής, τότε πραγματικά εμείς δεν θέλουμε προπονητή, θέλουμε μάγο. Μόνο ο μάγος μπορεί μέσα αυτό το διάστημα να μπολιάσει όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, και άμα το προσέξεις, Γιουνές ήρθε μετά την προετοιμασία. Μπρούνο Γκάμα ήρθε μετά την προετοιμασία. Πίσω, ο Μπάσα ήταν στην προετοιμασία βέβαια. Τα στόπερ σου, ο Βέλερ ήρθε πάνω στην Ολλανδία, έλειπε στο πρώτο στάδιο. Παίζει ο Κολάσο αριστερό μπακ. Έχεις λοιπόν 4-5 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν στην ομάδα. Και παράλληλα φέρνεις από πίσω τον Μαύραη, τον Σιώπη και τον Μαρτίνες, που οι δύο τουλάχιστον φιλοδοξούν επίσης να είναι στο βασικό σχήμα. Εντάξει, εγώ δεν λέω να μην επισημαίνουμε τα λάθη, που τα είπα και λίγο πριν, αλλά αυτό το κατευθείαν, ρε παιδί μου, η κριτική μπούλων κατευθείαν, εντάξει, δεν έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό έτσι ως ένα γενικό σχόλιο. Τώρα και το παιχνίδι με τον Πάοκ στην Τούμπα, παρακολουθούμε ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο το θέμα Ουάρντα βγήκε στην επιφάνεια. Φυσικά πριν από το μάτς με την ΑΕΚ δεν σημειώθηκε ούτε για πειθαρχικό παράπτωμα, ούτε οτιδήποτε άλλο, σημειώθηκε ότι είναι μια επιλογή του προπονητή. Αυτό βγήκε προς τα έξω από την ΠΑΕΠΑΟ και δεν υπήρξε κανένας να πει ότι υπήρχε πειθαρχικό παράπτωμα τον Ουάρντα, που ήταν λίγο πολύ το φανταζόσουνα, γιατί ξαφνικά να μείνει εκτός αποστολής στον αγώνα με την ΑΕΚ. Δεν το περίμενε κανείς. Δεν ξέρω το κατά πόσο αυτό είναι θετικό ή αρνητικό για τον Άρη. Από αγωνιστικής απόψεως σίγουρα ήταν ένας καλός ποδοσφαιριστής που δεν θα είναι αύριο στο παιχνίδι. Από την άλλη, εγώ πολλές φορές βλέπω ότι αυτός που μπαίνει για να αντικαταστήσει κάποιον, ο οποίος μένει μάλιστα έξω για τέτοιου είδους παράστημα, είναι καλύτερος από έναν δυσαρεστημένο που καλείται να παίξει ένα παιχνίδι που δεν έχει τη σημασία του προηγούμενου ή του επόμενου. Θα δούμε πώς θα γίνει. Για τον Πασχαλάκη γελάει ο κόσμος. Με την αναβολή της Παρασκευής ήταν δεδομένο ότι θα τιμωρηθεί. Σήμερα δεν θα έπαιζε, αύριο δεν θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς, γιατί κάνει αυτό το rotation ο Λουτσέσκου. Του είχε πει ότι στο κύπελο θα χρησιμοποιήσει άλλον τερματοφύλακα και τον τιμωρήσαν στο παιχνίδι που δεν θα έπαιζε. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι σίγουρα είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ και με αλλαγές έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ένα ρόστερ 60 πλάς εκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να το βλέπουμε ρεαλιστικά. Από εκεί πέρα είναι ίσο Άρης, έστω και αν οικονομικά τα δεδομένα είναι τελείως δυσανάλογα αυτή τη στιγμή, θα πας στην Τούμπα για να κερδίσεις. Αυτός είναι ο στόχος, με αυτή την λογική θα πάει και ο Ερέρα. Μένει και είναι
Καλό να δούμε την ομάδα το πώς θα ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε μια δύσκολη κατάσταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μια καλή ομάδα. Και πώς θα την παρατάξει έχει το ενδιαφέρον του. Εντάξει. Έτσι. Και βέβαια πρέπει να σου πω το εξής, ότι εγώ το περιμένω και για άλλο λόγο. Περιμένω να δω πώς θα παίξει ο Άρης και πόσο καλά μπορεί να παίξει ο Άρης απέναντι σε μια ομάδα που θα του δώσει χώρο. Που θα δώσει χώρο, ναι. Και θα είναι ίσως η πρώτη φορά στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που θεωρητικά πάντα, γιατί το γεγονός θα το δούμε στην πράξη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο αντίπαλος θα κληθεί να παίξει ποδόσφαιρο και ο Άρης να αμυνθεί αρχικά τουλάχιστον, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα πάει το παιχνίδι. Γιατί προχθές την Κυριακή, ας πούμε, στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, η ΑΕΚ έκανε παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Ναι. Δεν ξέρω λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία είναι σίγουρα ενδιαφέροντα. Το πιο σημαντικό πάντως παιχνίδι για μένα είναι το παιχνίδι της Κυριακής. Το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης είναι παιχνίδι 6 βαθμών. Ο Αστέρας Τρίπολης νομίζω ότι είναι ο βασικός μαζί με τον Ατρόμητο, η βασική αντίπαλη για την είσοδο στην πεντάδα. Είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους την ευρωπαϊκή έξοδο, το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό το παιχνίδι της Κυριακής και θα προτιμούσα να είναι εκτός έδρας το παιχνίδι. Γιατί ο Αστέρας Τρίπολης δεν θα είναι 10 παίκτες πίσω από την μπάλα στην έδρα του. Δεν θα παίξει όπως έπαιξαν τα Γιάννα. Ο Άρης τώρα που είναι αρχή ακόμα του πρωταθλήματος και δεν έχουν δέσει ακόμα οι ποδοσφαιριστές, και αυτό ο κόσμος πρέπει να το αντιληφθεί και να το καταλάβει, ότι εγώ τουλάχιστον από ποιοτικούς ποδοσφαιριστές περιμένω ένα διαφορετικό πρόσωπο σε ένα μήνα από τώρα. Στα εκτός έδρας παιχνίδια ο Άρης θα κάνει πάρα πολλές ζημίες, θα πάρει πάρα πολλά αποτελέσματα. Αν δεν το κάνει, τότε πραγματικά θα τίθεται θέμα για άλλες σκέψεις. Αλλά έχω την αίσθηση ότι με τις ομάδες όπως ο Αστέρας Τρίπολης εκτός έδρας, ο Άρης έχει καλύτερα αποτελέσματα από ομάδες όπως τα Γιάννενα, που στείνονται όλοι πίσω από την μπάλα, προσπαθούν να βγουν σε μια κόντρα επίθεση, και αν πετύχουν κάτι στην κόντρα έχει καλός, και από εκεί έπειτα ας κρατήσουμε το 0 και έχει ο Θεός. Αυτή είναι η αίσθηση τώρα. Με ένα έτσι μίνι ρεπορτάζ που έχω κάνει από το πρωί, θεωρώ ότι ενδεχομένως τελικά να δούμε Μαυράκη και Σόουζα. Είναι πιθανό, στο βασικό σχήμα. Με Κωνσταντινίδη και Μενέντεθ στα μπακ. Μενέντεθ ή Κολάσο. Ένα από τους δύο. Το Γκουέστα στο τέρμα. Ναι. Το Σιώπη στην εντεκάδα σίγουρα. Κοίτα, δύσκολα θα αλλάξει κάτι μεσοπιθετικά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Καλά, όταν λες να αλλάξει, πώς να αλλάξει. Τι να κάνει δηλαδή. Κοίτα, υπάρχει... Η μόνη αλλαγή που μπορεί να κάνει είναι να μείνει έξω ή ο Γκάμα ή ο Ντιγκίνη και να παίξει ο Μασλίδης. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή. Τον Γκάμα νομίζω δεν θα τον βγάλει. Υπάρχει ένα σενάριο που θέλει τον Ερέρα να παίζει με 4-3-3 αύριο. Ναι. 4-3-3. Οι τρεις στο κέντρο πιθανό. Ο Σιώπης, ο Μπάσα και πιθανότατα. Ο Κολάσο ή ο Ματίγια. Ναι. Αν παίξει με τρεις στο κέντρο. Ματέο Γκάμα και Γιουνές. Μάλιστα. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Εγώ θα βάζω Ματέο Γκάμα και την κοινή. Για να χτυπήσει την ταχύτητα. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, σίγουρα. Και αυτό είναι ένα καλό έτσι σενάριο. Τώρα, αν παίξει με 4-2-3-1, θα είναι με τον Κουέσα στο τέρμα, τον Κωνσταντινίδη με τον Μενέντι ή τον Κολάσο στα αριστερά της άμυνας. Το Μαύρο και το Σόζα είναι πιθανό να τους δούμε όντως στην εντεκάδα. Αν δεν δούμε τον Πορτογάλο, θα δούμε το Μαύρο με τον Βέλεθ. Τον Σιώπη σίγουρα να είναι στο χώρο του κέντρου. Ένας εκ των Ματίγια ή Μπάσα θα μείνει εκτός. Εγώ ποντάρω να σου πω την αλήθεια στον Ματίγια να μείνει εκτός, αν πάει έτσι. Και μπροστά τον Ντιγκινή, τον Γκάμα, τον Ματέο και τον Γιουνές, αφήνοντας ένα παράθυρο για τον Ασλίδη. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν τελικά βάλει τον Μαύρη στο βασικό σχήμα, η λογική λέει ότι πρέπει μπροστά τον έναν Μπάσα. Ναι, γιατί συνεννοούνται και γνωρίζουν. Στο πρώτο του μάτς να έχει και έναν άνθρωπο που ξέρει το παιχνίδι του και έναν άνθρωπο που συνεννοείται πάρα πολύ καλά, και είναι και ο παίχτης, πέρα από το στόπερ, πέρα από το διπλανό του στόπερ, ο έτερος στόπερ, αυτό που πρέπει να κάνει καλά είναι να συνεννοείται με τον τερματοφύλακα και με το αμυντικό χαφ.
Οπότε θεωρώ ότι πιθανόν να είναι ο Μπάσα στο βασικό σχήμα. Θα τα δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχουν και αλλαγές πάντα. Δηλαδή κάποιος πάει το παιχνίδι μέχρι ένα σημείο και μετά αλλάζει κάποια πράγματα. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι περισσότερο όμως που έχει να κάνει με την καζούρα, πιο πολύ για τους οπαδούς, για τον κόσμο που θα παίξουν και οι δύο ομάδες, παρά για την ουσία. Βέβαια αυτός που θα κερδίσει, έχω την αίσθηση ότι σφραγίζει από το πρώτο παιχνίδι την πρόκληση στην επόμενη φάση. Και παίρνει και την πρώτη θέση, έτσι, άμα κερδίσει κάποιος από τους δύο, που παίζει ένα ρόλο. Μικρό μεν, αλλά παίζει ένα ρόλο στην πορεία της διοργάνωσης. Θα το δούμε στην πράξη. Είναι πάντως ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για την ομάδα του Άρη το αυριανό στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. Θα δούμε αύριο τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσάνθη. Το μπάσκετ τι ώρα είναι? Στις 7. Στις 7 το μπάσκετ, ωραία. Θα ενημερώνει ο κύριος Παραπονιάς, ο κύριος Μουρλής, που θα μας ενημερώνει. Και οι δύο. Δεν ξέρω πώς το συνοήθηκαν, αλλά θα υπάρχει ενημέρωση. Και μέσα από το Λίμπερο και μέσα από το Λαμπαουτάρης φυσικά. Υπάρχει και το live streaming στο YouTube. Έτσι. Για να το βλέπουμε. Ναι. Για να το βλέπουμε κιόλας και να έχουμε εικόνα. Ωραία, λοιπόν. Έγινε Χρήστα Αθηνά, καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστα Τσαλτίδη. Κάναμε μια κουβεντούλα για το αυριανό ντέρμπι της Τούμπας. Είπαμε και για την εντεκάδα. Έτσι, προσπαθώ να προσεγγίσουμε λίγο και να μπούμε στο μυαλό του Ερέρα για το τι σχήμα θα χρησιμοποιήσει αύριο. Το είπαμε και χθες ότι δεν έχει σκοπό να προβεί σε πολλές αλλαγές. Έτσι. Ο Κουέστα νομίζω ότι θα... Όχι νομίζω, θα είναι στο τέρμα. Ο Κωνσταντινίδης στο δεξί άκρο της άμυνας. Πώς θα φέρνει πάντως η μοίρα ο Κωνσταντινίδης, που είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι αύριο, να γίνει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Να είναι αυτό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή στην ομάδα στην οποία γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Στο 4-2-3-1, αν το δούμε, Μενέντεθ ή Κολάσο θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Σιώπης είναι σίγουρος στο χώρο του κέντρου με Μπάσα ή Ματίγια, παρτενέρ του. Νομίζω εκεί πέρα πιο πιθανό είναι να δούμε... Πιο πιθανό. Θα είχε περισσότερη λογική να δούμε τον Μπάσα για να ισορροπεί και λίγο στο ύψος ο Άρης εκεί πέρα, στο χώρο του κέντρου. Γιατί και ο Ματίγια και ο Σιώπης δεν ήταν το πρώτο μπόι. Έτσι. Πάντως ο Μπάσα είναι αλήθεια ότι αν δεν παίξει θα είναι δικαιολογημένο λόγω της εμφάνισης που έκανε στα Γιάννα το περασμένο Σάββατο κόντρα στον Μπάς. Στην επίθεση δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Δηλαδή ο Γκάμα με τον Ματέο και τον Τιγκινί πίσω από το Γιουνές. Εκτός αν ο Ερέρα χρησιμοποιήσει τον Ασλίδη είτε στην κορυφή αντί του Γιουνές, είτε πίσω από τον Γιουνές. Αλλιώς θα παραμείνει η τετράδα μπροστά ως έχει. Τρεις περιφερειακοί δηλαδή, συν τον Γιουνές που θα είναι στην κορυφή. Τώρα αν παίξει με τρεις, που υπάρχει και αυτό σαν σενάριο, υπάρχει μια σκέψη να παίξει ο Ρέρα με τρεις στο χώρο του κέντρου. Εκεί μπορεί να επηρεάσει και το αριστερό άκρο της άμυνας, γιατί μπορεί να δούμε τον Κολάσο στην τριάδα των χαφ, άρα να είναι ο Μενέντεθ σίγουρα στο αριστερό άκρο της άμυνας, και τον Σιώπη μπροστά από τα στόπερ, και ένα ακόμα ιστορικό μέσο, ίσως τον Μπάσα. Εκεί πέρα. Και τριάδα μπροστά, Γκάμα, Ματέο και Γιουνές ή Ναζλίδη. Ή να δούμε ακόμα και τον Τιγκινί σε αυτή την περίπτωση να παίξει στα άκρα. Γιατί ο Τιγκινί έχει και το προσόν, το γυρίζει και μαρκάρει. Αλλά εκεί θα πρέπει να αφήσει εκτός είτε τον Ματέο είτε τον Γκάμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο. Είναι πάντως αυτή η προσέγγιση είναι όσο πιο κοντά μπορούμε να φτάσουμε στις σκέψεις και στα πλάνα του Ερέρα για το αυριανό παιχνίδι. Θα το δούμε αύριο στην πράξη, λίγο πριν τη σέντρα στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν,
Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο break, Billy, και επιστρέφουμε ανοίγοντας τις τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ανοίγουμε γραμμές 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Λοιπόν, για να συζητήσουμε για το αυριανό ντέρμπι στην Τούμπα, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ακούσατε Χαβίτο, ακούσατε Χρήστανο Ζαλτίδη, ακούσατε σκέψεις και πιθανές εντεκάδες από πλευρά Άρη. Και τι σκέφτεται να κάνει αύριο ο Πάκο Ερέρα στο ντέρμπι της Τούμπας, με διαφοροποίηση νομίζω κυρίως στο αμυντικό κομμάτι και στα χαπ. Δύσκολο να αλλάξει κάτι στην επίθεση. Πάμε όμως στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Χαίρετε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, για πες μου λίγο, επειδή είσαι στο, σαν δημοσιογράφος παρακολουθείς την προπόνηση του Άρη, έχεις κάποια έκπληξη εκτός αποστολές? 18 θα βγήκε, εντάξει, αποστολή είναι γνωστή. Ναι. Ναι, ο Μαρτίνας για μένα δεν έκπληξε. Χθες που σας άκουγα πάλι στο ραδιόφωνο, πιστεύω ότι θα τον βάλει να παίξει. Κοίτα, να σου πω, αλήθεια, και εμείς αυτό παίρναμε. Και ήταν λίγο ψηλό έκπληξη το ότι τον άφησε. Για μένα πρώτη έκπληξη το ότι είναι έξω. Όταν, ας πούμε, γιατί εγώ βλέπω, δεν είμαι προπονητής, έχω ξαναπεί, έχω μιλήσει μαζί σας και δεν θέλω να κάνω κριτική. Απλά κάνουμε συζήτηση μεταξύ μας. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα θα αλλάξει όλη η άμυνα. Δεν ξέρω αν αλλάξει ο Βέλεθ ή όχι. Αλλά θα αλλάξει άμυνα όλοι, ναι, και τα μπακ και αυτά. Ενδεχομένως το κέντρο θα αλλάξει το Σιώπη. Αλλά όλη η ομάδα που δεν πήγε καθόλου καλά με τα Γιάννα θα παίξει. Αρκετοί είναι. Έτσι δεν είναι? Αρκετοί είναι. Πολλοί όλοι. Άμα είναι ο Τιγκινί, είναι ο Ματέο Γκαρσία, είναι ο Γκάμα, ο Γκάμα και ο Γιουνές. Λογικά, εκτός αυτό που είπες εσύ, αν θα παίξει ο Ναζλίδης και δεν ξέρεις πού θα παίξει. Ναι. Έτσι. Άρα αλλάζει όλη ο άμυνα, αλλά είναι υπεύθυνη για την ΙΤΑ. Έτσι βλέπω εγώ. Ναι. Όλοι θα αλλάξουν, να κάνουμε ένα rotation, αλλά στην επιθετική γραμμή δεν την πειράζουμε. Που δεν έπαιξε καθόλου και έχει τα περισσότερα λάθη. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό. Προσωπικά σαν φίλαθλος, έτσι. Δεν μπορώ να κάνω κριτική, το ξαναλέω. Έχω μια απλά ερώτηση, την οποία την κάνω σε έναν έμπειρο δημοσιογράφο που βλέπει την προπόνηση του Άρη. Έχεις μεγαλύτερη εμπειρία από μένα και σε ρωτώ, ας πούμε, δεν χωρούσε να μπει, ας πούμε, ο Μαρτίνες ένα μισάρο, μία ώρα? Μήπως τον χρειαστεί και στην Τρίπολη, δεν πρέπει να πάρει παιχνίδια. Ναι, κοίτα, εγώ τον Μαρτίνες, αν ήμουν στη θέση του Έρερα, όπως θα θέλαμε να είμαστε όλοι μας βέβαια, θα τον είχα στην αποστολή και θα τον έρχνα στη διάρκεια του μάζ. Ναι. Μπράβο, και εγώ αυτός περίμενα, το περίμενα τουλάχιστον. Γιατί κακά τα ψέματα, η επιθετική γραμμή αυτή τη στιγμή, γιατί είπε προηγουμένως ο Χρυσανθός για τον Αστέρα Τρίπολης, να τον παίζαμε έξω. Ο Αστέρας Τρίπολης θα με θυμηθείς, εγώ τον έδωσα και με τον Ολυμπιακό, θα σε παίξει ευθεία και τον ΠΑΟΚ. Δεν θα σε παίξει πίσω. Ναι. Είναι μια επιθετική ομάδα και θα σε παίξει πολύ καλά και καλό είναι και ο Άρης θα βρει ανοιχτό γήπεδο και θα γίνει ένα καλό παιχνίδι και βεβαίως θα ευνοηθούμε εμείς γιατί θεωρούμε ότι έχουμε καλύτερη ομάδα και κοιτάμε να τους κερδίσουμε. Ναι. Αλλά εγώ που είδα και με τον ΠΑΟΚ, τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Ολυμπιακό, είναι επιθετική ομάδα. Δεν θα μείνει πίσω. Ναι. Και αυτό θα βοηθήσει να γίνει και ένα καλό παιχνίδι και θα βοηθήσει και τον Άρη. Δεν είναι για ένα Τρίπολη, να το ξέρεις. Ο Άρης για πρώτη φορά φέτος αύριο θα βρει ομάδα που θα του, απέναντι την ομάδα που θα του δώσει χώρο. Συμφωνώ μαζί σου. Το θέμα είναι εκεί να δούμε στον ανοιχτό χώρο αν θα μπορέσει να κάνει και το δεκάμα. Είναι ποιοτικός παίκτης, το ξέρουμε. Τον έχουμε δει, δεν το συζητάμε. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα προβληματάκι στο έναν με έναν. Όχι με τον Τεγκάμα, με τον Γκαρσία. Δεν έχουμε επέκταση. Ναι, ο Ματέο δεν το έχει ακόμα πολύ αυτό. Και ναι, δεν το έχουμε. Ούτε την κινητό έχει. Ναι. Έτσι, ένας με έναν. Ούτε ο Γιουνές το έχει. Ένας με έναν. Δεν το έχουμε. Θα το δούμε στην πορεία της εξέλιξης του με την Αστέρα Τρίπολης. Γιατί το παιχνίδι αυτό, αν και είμαι αργιανός από μικρό παιδί που άνοιξα να, που έμαθα να μιλάω, ειλικρινά, όχι, δεν θέλω να διασυρθώ, ούτε και το Χ και ήττα και δεν θα με πειράξει τόσο, ειλικρινά σου μιλάω. Ναι. Βεβαίως θα μου δώσει μια ικανοποίηση, ξέρεις, χαβαλέ, αλλά δεν θα δούμε την ομάδα του ΠΑΟΚ που θα δούμε την 7η αγωνιστική, να είναι σίγουρο, έτσι. Όλοι μας το ξέρουμε. Καλά, ναι. Ναι. Και Χ να φέρουμε παραδείγμα να κερδίσουμε, η ομάδα της 7η αγωνιστική δεν θα έχει καμία σχέση με την ομάδα που θα κατεβάσει αύριο ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε εκεί πρέπει να τους χτυπήσουμε, εκεί να τους κερδίσουμε και θα το χαρώ, σου λέω, απεριόριστα όλοι μας την 7η αγωνιστική. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα παιχνίδι, όπως είπες, για τους φιλάθλους. Οι προπονητές ξέρουν τι κάνουν, αλλά απλά με έκανε έκπληξη ότι όλη η αμυντική γραμμή θα αλλάξει του Άρη πλην της επιθετικής. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Μην σε κρατάω και τη γραμμή. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι έκπληξη για μένα ο Μαρτίνες που δεν είναι
Μήπως το δούμε και στο βασικό σχήμα με την Τρίπολη. Ξέρεις κάτι? Θα φανεί από την κατάστασή του μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το αν μπορεί να το δούμε στο βασικό σχήμα. Εντάξει, αλλά ακόμα δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Το να μπει τώρα και να βγάλει 60 λεπτό. Το είπε και ο ίδιος. Το είπε και ο ίδιος. Όχι, εγώ περίμενα να τον δω ειλικρινά σε κανένα 45 λεπτό, μισή ώρα. Ναι. Αλλά περίμενα να τον δώσει παιχνίδι και να τον ετοιμάσει, ας πούμε, με τον Αστέρα Τρίπολης. Γιατί μπορεί να χρειαστεί. Ναι. Αυτό εγώ περίμενα, να πάρει λίγο παιχνίδι στα πόδια του. Θα δείξει. Συγκεκριμένα, ειλικρινά, επειδή το είπε κιόλας, ένας φίλος μου που τον είδε, πηγαίνει και ψωνίζει από εκεί, τον είπε ότι στον Ολυμπιακό κανένα δύο μήνες έτρεχα γύρω-γύρω από το γήπεδο. Δεν έκανε για κάτι, αλλά δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Το έχει πει το παιδί. Αλλά σε δύο εβδομάδες θα είμαι έτοιμος. Το έχει πει και το λέει. Δεν λέμε να τον βάλει από την αρχή, αλλά να τον δίνει παιχνίδια. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό, εγώ αυτό πιστεύω. Να δούμε, μακάρι να βγει αληθινός. Εγώ δεν κριτικάρω τον προπονητή μας, να το ξέρεις, το ξαναλέω και πάλι. Όχι, όχι, απλά με βάζει μια, εμένα μου αρέσει ο Ερέρα, δεν θα τον κρίνω εγώ με την πορεία που έχει και με τόσα, σε τόσες ομάδες. Απλά με κάνει έκπληξη σαν φίλαθλο, τίποτα άλλο. Αυτό μόνο. Εντάξει. Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, ρε Νίκο. Καλώς τον. Τι έγινε, αναλύθηκε το Κυπριακό? Εντάξει, ρε, κουβέντα κάνουμε. Τι κουβέντα, ρε. Τι κουβέντα. Κουβέντα κάνουμε. Από το Σάββατο βράδυ. Ναι. Διόλεψα λίγο να χαμηλώσω το ράδιο. Γιατί να το χαμηλώσεις, ναι, γιατί μικροφωνίζει. Τώρα εντάξει. Ναι, είναι καλύτερα. Ναι. Από το Σάββατο το βράδυ, περισσότερο και από την ήττα που εμένα, να μην πω τι με πείραξε. Με πείραξε για άλλη μια φορά λοιπόν ο παδός του Άρη. Τι έγινε, ρε, θυμηθήκαμε τα παλιά? Με μία ήττα διαλύσαμε τον Άρη? Δεν υπάρχει πάκο, δεν υπάρχουν παίκτες? Όχι γιατί εκείνος έτσι και γιατί ο άλλος ένας εναντίον ενός, ας πούμε, σκοντάφτη. Ναι. Δεν έγινε μάθημα, έτσι. 40 χρόνια, ρε, διαλύσαμε με την ομάδα με όλα αυτά τα πράγματα. Τολμάτε και μιλάτε για Παναθηναϊκό? Προχθές, ας πούμε, το Κοράκι καθάρισε όλες τις φάσεις έξω λοιπόν από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν δίνει μπέναλτι. Καθαρό μπέναλτι. Τον πάτησε τον άλλονα και λέει παίξε. Τους θέλει η μπάλα. Στο πρώτο παιχνίδι με την Ξάνθη αποκρούει, στο πρώτο γκολ αποκρούει ο τερματοφύλακας. Ο συμπαίκτης της Ξάνθης κάνει αέρα. Δεν μπορεί να σβρώξει, να διώξει λίγο την μπάλα. Βρίσκεται μπροστά στον άλλον, σπάνει λίγο την μπάλα, σουτάρει καραμπόλα και μπαίνει γκολ. Ναι. Εσύ πήρες δύο μπέναλτι λοιπόν στα Γιάννενα. Η σφαλιάρα να με στο Γιουνές και δύο φορές τραβάνε ένα με το Βέλεφ. Όχι. Το πρόβλημα με τη διαιτησία το βλέπει ο παδός του Άρη. Δεν έπαιξε καλά ο Άρης, ας πούμε, στα Γιάννενα. Ο Άρης αυτή την ώρα είναι ομάδα μεταξύ 8 με 9. Στα Γιάννενα έπαιξε 6,5 με 7, ό,τι έκανε και με τη Λιβάδια. Αρκούσε να πάρει το μάτς. Και λιγότερο έπαιξε. Βάση, πρόσεξε, έπαιξε λιγότερο, γιατί η σύγκριση γίνεται με τα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν και με τις ικανότητες που έχει αυτή η ομάδα. Και η μέχρι στιγμής, πρόσεξε με, μέχρι στιγμής η ομάδα δεν είναι μόνο τα 4 παιχνίδια τα επίσημα, είναι και τα φιλικά. Σίγουρα. Γιατί να με δεν λαμβάνετε υπόψη και το φιλικό? Από τα φιλικά μέχρι σήμερα η ομάδα, παρότι καινούργιοι παίκτες, παρότι παίκτες ήρθαν πολύ καθυστερημένα και εξακολουθούν και υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ήρθαν καθυστερημένα, παρότι στη βασική προετοιμασία, όπως είπες για τον Βέλεφ, ότι δεν ήταν λοιπόν από το πρώτο στάδιο, έχει μια σταθερή απόδοση που κυμαίνεται μεταξύ 6,5 και 8. Είναι λίγο πράγμα σε 1,5 μήνα μέσα. 19-18 μεταγραφές. Ναι. Και τι ήρθαμε τώρα να πούμε? Να κάνουμε σύγκριση τον Άρη με τον Παναθηναϊκό? Τα κοράκια μπορείς να μου πεις, ας πούμε, τι θα γίνει? Κάθε ένα παιχνίδι που, ας πούμε, ξεκινάει, η πρώτη μου λοιπόν σκέψη είναι τι θα δω από το κοράκι. Θα είχες καθαρίσει το μάτς και δεν στέκομαι στο δοκάρι. Εάν έδινε το ένα από τα δύο μπέναλτι, πιάσε και την ατυχία. Ούτε εκεί στέκομαι. Όπως έγινε και με τη Λιβαδιά. Έτσι ακριβώς. Ούτε εκεί στέκομαι.
σου δίνει με τη Λιβαδιά μπέναλτι που δεν υπήρχε πουθενά. Εσύ θα πάρεις, ας πούμε, τέτοια σφύριγματα, ρε φίλε. Γιατί αν, ας πούμε, το μάτς, ας πούμε, τελείωνε, γιατί για μένα και η ισοπαλία ήταν κακό αποτέλεσμα, πολύ κακό για μένα προσωπικά, για τον Παύλο. Και για τον Άρη να μου, λοιπόν, που μεγάλωσα και θέλω πλέον να βλέπω και έχω την απέτηση μετά από δεν τότε... γίνεται να κερδίζεις παντού όμως. Δεν το είπα αυτό. Μίλησα προχθές και είπα ότι δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη να κάνει 50 νίκες. Αυτό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αλλά μπορείς να πάρεις αίτητος, ας πούμε, πρωτάθλημα που συνέβη μια φορά με τον Παναθηναϊκό και ας μάθουν και οι νεαροί, αν θυμάμαι καλά, 64-65 περίοδος, ας πούμε, αλλά δεν είχε 40 νίκες. Το πήρε με ένα αίτητος, αλλά υπήρχαν και ισοπαλίες. Εν πάση περιπτώσει δεν είπε κανένας να πάρει. Ούτε η Μπαρσελόνα μπορεί να πάρει, ούτε και η Ρεάλ μαζί μπορούν να πάρουν 50 παιχνίδια με νίκες. Ναι. Αλλά τι έγινε πάλι. Αυτό δηλαδή, αυτό το σκουλίκι που είμαστε σαν το γάλα, όπως έλεγε και η μάνα μου η σχορωμένη, εκεί που φουσκώνει, εκεί ας πούμε ξεφουσκώνει. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει δηλαδή μετά από τα φιλικά και από τα παιχνίδια... κάποιος που ξέρει λίγο μπάλα, υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχεις πολύ καλό προπονητή? Όχι. Ότι έχεις, ας πούμε, 18 εισάξου, ίσως και 20 παίκτες. Μπορεί να με κάποιος να βγει ατομικά και να πει ότι δεν κάνουν αυτοί οι παίκτες παράδειγμα, ή ας πούμε λοιπόν ο προπονητής σου. Έχεις ένα πρόβλημα στα αριστερά. Δεν ξέρω, εκεί ίσως να έγινε και λάθος εκτίμηση από το καλοκαίρι. Το είπαμε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως, να διαλύσουμε πάλι τα πάντα με μία ήττα. Αύριο λοιπόν, ας πούμε, νίκη έχω λοιπόν απέτηση και δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι με αυτήν, ας πούμε, να με την ομάδα. Θα μπουν μέσα να είμαι λοιπόν τα παιδιά και ακούω οι ξένοι δεν ξέρουν οι Ισπανιόλοι τα ντέρμπι να είμαι της Ισπανίας, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Σεβίλη, Βαλένθια, τι γίνεται. Δεν γνωρίζουνε. Και εδώ βεβαίως, ας πούμε, είναι να είμαι τόσο καιρό. Τους μιλήσανε, τους είπαν εκείνα αυτά και τα λοιπά. Δεν νομίζω να μην καταλαβαίνουν και οι ξένοι τη σημασία ενός ΠΑΟΚ, Άρης ή Άρης ΠΑΟΚ ή Άρης ΑΕΚ ή Άρης Ολυμπιακός. Έχουν παίξει ντέρμπι. Μπορεί κάποιοι να μην είχαν συμμετοχή σε κάτι τέτοια παιχνίδια. Ήταν όμως, ας πούμε, σαν φίλαθλοι ή ξέρω εγώ, σαν θεατές. Η περιουραίωσα ατμόσφαιρα. Όλοι γνωρίζουν τι γίνονται σε τέτοια ντέρβι, ειδικά να με τοπικά ντέρβι, της ίδιας πόλης, ας πούμε, η μεγάλη αντιπαλότητα η οποία υπάρχει. Δεν χρειάζεται δηλαδή ιδιαίτερη ανάλυση για να καταλάβουν ότι αυτό το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον γόητρο και για την ψυχολογία, για όλους αυτούς, ας πούμε, τους λόγους, και για τη μία αλλά και για την άλλη ομάδα. Λοιπόν, ήρεμα παιδιά. Εμπιστοσύνη στην ομάδα, πολύ εμπιστοσύνη στην ομάδα, στη διοίκηση και στον προπονητή. Έχουμε πολύ καλή ομάδα και όσο περνάει, και εγώ δεν συμφωνώ με ρωτέσια που ακούω 5 με 6 παίκτες αυτά, η ομάδα σου θέλει αγώνες, θέλει παιχνίδια στα πόδια της. Λοιπόν, και σωστή παρατήρηση με τον Μαρτίνες που δεν τον είχε στην αποστολή. Δεν ξέρω, μήπως συμβαίνει και τίποτα άλλο, κάποιος μικρό τραυματισμός. Όχι. Δεν είναι κάτι τέτοιο, μπασχετός, ίσως να ήταν μία μίνι έκπληξη, γιατί και αυτός θέλει παιχνίδια, όπως θέλει όλη η ομάδα. Για ποιο λόγο δηλαδή να γίνουν 8 αλλαγές, δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα γίνουν 8, λιγότερες θα γίνουν, τέλος πάντων. Δεν είπα να γίνουν 8. Λέω, αλλά γιατί έγινε πολλή συζήτηση από το Σάββατο βράδυ, όχι ρωτέσιον εκείνα και τα λοιπά. Όλοι θέλουν αγώνες. Και καλά είναι να μην υπήρχε διακοπή. Ειδικά για τον Άρη, ομάδες καινούριες. Ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό και κάνει πρωταθλητισμό Άρης. Άκουγα το πρωί στην άλλη εκπομπή κάποια παιδιά Αντιανούς και χάρηκα που τους άκουγα. Είναι δεδομένο πρωτάθλημα και κύπελλο να με του Άρη. Είναι δεδομένο. Πώς το λένε, σε όποια κατάσταση για να είναι. Εξώ και αν είμαστε διαλυμένοι τελείως. Τι να πάρουμε το κύπελλο, ένα κύπελλο και πάμε για το κύπελλο και πάμε για την τετραπέμπτη θέση και πάμε για εκείνο και πάμε για άλλο. Κλείσε γιατί περιμένει κι άλλος. Έλα. Να σε καλά, Παύλε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Ο επόμενος δεν άντεξε. Ανοιχτές για λίγο ακόμα οι γραμμές. 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια. Θα πάμε ακόμα 5-6-7 λεπτάκια μαζί μέχρι να κλείσουμε και να παραδώσουμε σκυτάλι στο Γιώργο Μαντζιούκη. Για το σου λίγο, Μπίλη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Μετά από 4 χρόνια εποχής, φτάνει σε ένα σημείο να συζητάνε όλοι για σένα και να λένε ότι είσαι στην 4η, 5η, 6η θέση. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα. Mm-hmm. Είχε μια άτυχη μέρα. Ναι. Την αφήνουμε πίσω και προχωράμε. Για μένα μόνο αυτό, φίλε, τίποτα άλλο. Ναι. Την αφήνουμε πίσω και προχωράμε. Ωραία. Έχεις ένα πολύ καλό ρόστερ για μένα. Έτσι, εγώ, και εγώ στη δουλειά τυχαίνουν μέρες, οδηγός είμαι, τυχαίνουν μέρες που δεν τα πάω καλά. Είτε από κούραση, είτε από ψυχολογία. Ναι. Δεν μπορώ να ακούω πλέον αυτό το πράγμα που κάνουμε, να μην το κάνουμε. Χαίρονται. Είδατε τι κάνανε, μας κυνηγήσαν, δεν μας αφήσαν να πάμε να δούμε την αγάπη μας για τον Άρη που έχουμε, δεν μας αφήσαν να πάμε να δούμε στα Γιάννενα. Ήταν η μόνη, μέσα από το κύριο, αν το ξέρετε, ήταν η μόνη ομάδα που δεν την αφήσαν να πάμε να δει εμάς και τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα. Κανένα άλλο. Ναι. Σωστά. Σωστό. Μπράβο. Ανεβασμένο ηθικό, τίποτα άλλο. Ό,τι και να γίνει. Ανεβασμένο ηθικό. Και το έχεις. Είσαι Άρης, τέλος. Έχεις περάσει πολλές δυσκολίες. Το ότι έχασες μέσα στα Γιάννα για μένα δεν είναι τίποτα. Ναι. Εντάξει, είναι ακόμα αρχή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο, Βασίλη. Ωραία. Ανοιχτές για λίγο ακόμα οι γραμμές. Δώσε λίγο πάλι, Μπίλη, ένα λεπτάκι. Ο Μαντζιούκης ήρθε. Κατέφθασε στο Ραδιομέγαρο. Δεν κατέφθασε ακόμα. Μάλιστα. Θα έρθει. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Αύριο τα σπουδαία με τον ντέρμπι της Τούμπας στις 7, για το οποίο φυσικά θα ενημερωθείτε live από το Λίμπερο και από το Λαμπάου Τάξη και από το ΠΑΟΚ 24, βεβαίως, έτσι να τα αναφέρουμε. Στον Όμιλο είμαστε όλοι έτσι κι αλλιώς, Βασίλη μου. Λοιπόν, Λίμπερο Media Group. Είναι γεμάτη μέρα αύριο. Είναι μια μέρα που όλα θα γυρνούν γύρω από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είπαμε για δεκάδες, είπαμε τη σκέψη του Ερέρα. Περιμένω να δούμε και αύριο στην πράξη τι θα κάνει ο Ισπανός τεχνικός. Αυτά από εμάς. Είπαμε λοιπόν περισσότερα αύριο. Ακολουθεί η εκπομπή Ώρα για Μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Παράλληλα φυσικά με την Ώρα για Μπλε θα ενημερώνεστε και μέσα από το Λίμπερο και από το Λαμπαουτάρης για την εξέλιξη του αγώνα ανάμεσα στην Νίζνη Νόβγκοροντ και τον Άρη για την δεύτερη προκριματική φάση του Basketball Champions League. Το παιχνίδι ξεκινάει σε λίγη ώρα και θα υπάρχει live ενημέρωση και από το Λαμπαουτάρης και από το Λίμπερο και το live streaming φυσικά μέσα από το YouTube για να παρακολουθείτε το παιχνίδι. Όσο Λαμπαουτάρης, θα δούμε πάλι την Πέμπτη λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.